«Καλημέρα Ζωή» αποτέλεσε μία σειρά ορόσημο στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, γράφοντας μοναδικές χρυσές σελίδες στα πολλά χρόνια προβολής του στον Αντένα, με κορυφαίους ηθοποιούς να παρελάβουν και να βρίσκονται ακόμα και σήμερα στις καρδιές μας για τον υπέροχο τρόπο που ενσάρκωσαν τους ρόλους τους. Οι περισσότεροι ηθοποιοί άλλωστε που πρωταγωνίστησαν στη σειρά χαρακτηρίστηκαν από τους ρόλους τους, όπως οι ταξίαρχοι Θεοχάρης και Λεβένταγκας ή ακόμα και κάποιοι χαρακτήρες που έμειναν λιγότερο καιρό, όπως ο άνθρωπος Σκιά. Χαρακτηριστική φιγούρα βέβαια ήταν και ο αρχηγός της αστυνομίας, ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν μεν τους κατώτερούς του, αλλά πάντοτε φρόντιζε να τους βάζει στη θέση τους όποτε χρειαζόταν, ειδικά τον ατίθασο Θεοχάρη. Ο ηθοποιός λοιπόν που είχε υποδηθεί τον αρχηγό συνεχίζει στα 88 του να είναι ενεργός, κοινωνικά όμως αφού από την υποκριτική έχει αποσυρθεί. Ο Γιάννης Ευαγγελίδης είχε συμμετάσχει σε πολλές σειρές, με τελευταία το «Χαρά αγνοείται» το 2009. Όμως στο «Καλημέρα Ζωή» αποθεώθηκε, με τον ίδιο εδώ και χρόνια να έχει ακολουθήσει μια διαφορετική ζωή. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπουμε να είναι πολύ ενεργός στα social media, εκφράζοντας την άποψή του για πολιτικά και κοινωνικά θέματα, ενώ στην τελευταία του ανάρτηση εκφράζει τη λύπη του για το θάνατο του σπουδαίου Γιάννη Φέρτη, με τον οποίο άλλωστε συνδέονταν ιδιαίτερα πολλά χρόνια ως ηθοποιοί. Ο Γιάννης Ευαγγελίδης γεννήθηκε το 1936 και ξεκίνησε την πορεία του ως ηθοποιός το καλοκαίρι του 1964 στο Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη. Οι πρώτες του συμμετοχές στην τηλεόραση ήταν στις σειρές «Παράξενος ταξιδιώτης», «Στη Συχώρου 73», «Μαρίνα Αβιέρη» και «Οι Δίκαιοι». Ακολούθησαν «Οι Ένοχοι», «Ο Μεθοριακός Σταθμός», «Ο Δρόμος» και το «Λούνα Πάρκ». Στον κινηματογράφο έπαιξε στις ταινίες «Ερωτική Συμφωνία» το 1972 και «Γυναίκες στα όπλα» το 1979. Πρόλαβε τον ελληνικό κινηματογράφο στη Δύση του. Από το 1994 μέχρι το 2003 είχε τον ρόλο του αρχηγού της αστυνομίας, αντιστράτηγου Γιάννη Χρυσολορά, στην καθημερινή σειρά του Νίκου Φόσκολου «Καλημέρα Ζωή». Επίσης έχει παίξει στις σειρές «Τρεις και ο Κούκος», «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα», «Οι Κουτσομπόλες», «Η οικογένεια Καζίνο», «Το κλειδί», «Το τίμημα», «Τα στραβάκια ανάποδα», «Η κακή πεθερά», «Εμείς και εμείς», «Ελά στο μεγαλείο σου», «Μαρία η άσχημη», «Χαρά αγνοείται» και «Η πολυκατοικία». Στην προσωπική του ζωή υπήρξε παντρεμένος για 10 χρόνια με την επίσης ηθοποιό Βίλμα Τσακίρη. Σε συνέντευξή του έχει μιλήσει για το διαζύγιό του υπογραμμίζοντας. «Στην προσωπική μου ζωή δεν στάθηκα ευτυχής. Όταν είσαι παντρεμένος με μία ηθοποιό, πάντα υπάρχει μία επαγγελματική αντιζηλία, ασυμφωνία χαρακτήρων, τα οποία εξαρτώνται και από τους δύο. Το αντιμετώπισα, πλήρωσα τα σφάλματά μου αλλά και τα σφάλματα για λογαριασμό άλλων, κέρδισα έναν αγώνα. Επίσης, αναφορικά με τον λόγο που δεν αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί, έχει πει: δεν χρειαζόταν να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, όχι, δεν είχα τη μανία αυτή. Όταν χώρισα, η κόρη μου ήταν 8 χρονών και ο γιος μου 6. Χρειαζόταν ένας αγώνας για να μεγαλώσουν τα παιδιά, δεν ήταν λοιπόν προτεραιότητα να φτιάξω τη δική μου ζωή, να δημιουργήσω μια άλλη οικογένεια. Δεν το θέλησα. Δεν μου αρνήθηκε η ζωή να ζήσω καλά. Έζησα μια χαρά και μετά το χωρισμό μου μέχρι και σήμερα. Να θυμίσουμε πως η κόρη του είναι η επίσης ηθοποιός Καλλιόπη Ευαγγελίδου. Ό,τι και να έχει, εκείνο που έχει σημασία είναι να μεγαλώσει τα παιδιά αρμονικά. Μέχρι που, ας πούμε, η Καλλιόπη μου έλεγε: καλά, τι κάνεις έτσι. Οι μισές μου μαθήτρες, για να μην σου πω, αυτές οι μαθήτρες είναι χωρισμένων γονιών. Και τι έγινε. Είναι σέρες, είναι η επιλογή της αυτή, γιατί αφού αγάπησε σέρες, τι να κάνω, εγώ δεν φταίω. Λοιπόν. Αλλά τη νιώθω πάντα κοντά μου και έχει κάνει τρία παιδιά. Στις αναρτήσεις του στο Facebook αναφέρεται συχνά στα πολιτικά τεκτενόμενα και θυμάται στιγμές από την καριέρα του. Μία από αυτές που ήταν αφιερωμένη για το ρόλο του στο «Καλημέρα Ζωή» λέει: «Πριν από 22 χρόνια, τι να πρωτοθυμηθείς και τι να πρωτοπείς, φίλοι που φύγανε και αφήσανε ένα κόμπο στην καρδιά. Απλά αναφέρω ότι η νέα γενιά των αστυνομικών το είχαν πάρει τότε πολύ στα στραβά.
Πολλές φορές τους έβρισκα με το 100 κάτω από το στούντιο του Αντένα στη Συγκρού για να μου υποδείξουν λεπτομέρειες που ξεπερνούσαν τον κανονισμό. Παράδειγμα, όταν ο Θεοχάρης, ο Γιώργος Βασιλείου, παρουσιαζόταν μπροστά μου με ξεκούμποτο αμπέχονο και με ξεκούμποτες μανσέτες. Ή όταν εγώ κατσάδιαζα κάποιον ανώτερο βαθμοφόρο παρουσία κατώτερου αστυνομικού. Δεν επιτρέπεται, αυτό μου τόνιζαν. Πάντως, εκείνο που πολλές φορές μου έλεγαν με χιούμορ ήταν «Εσένα θέλαμε να έχουμε αρχηγό». Ο Ευαγγελίδης βρέθηκε προετών στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μίλησε στη Ζήνα Κουτσελίνη για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του όταν έπεθε εγκεφαλικό και έκανε να μιλήσει περίπου 2 μήνες. Σηκώθηκα και είδα ότι το ένα μου χέρι έχει μουδιάσει. Πήγα στον καθρέφτη και είδα ότι το στόμα μου είχε φτάσει εδώ. Πήρα τηλέφωνο και δεν μπορούσα να μιλήσω. Μόνος μου ντύθηκα, πήρα ένα σακίδιο και βγήκα έξω. Βρήκα ένα ταξί, μπήκα μέσα, του έδωσα ένα δεκάρικο και του είπα να με πάει στον Ευαγγελισμό. Με κράτησαν μία εβδομάδα και έγινα καλά. Βέβαια, με χτύπησε και ίσως και ακόμα τώρα έχω αυτό το πρόβλημα, ένα μικρό πρόβλημα. Δηλαδή με χτύπησε σε αυτό που είναι το όργανο της δουλειάς μου, τη φωνή μου, δηλαδή δεν μπορούσα να μιλήσω. Εγώ αισθάνθηκα ότι το θέμα, το πράγμα ήταν απλό, δηλαδή θα μπορούσα να το επιδέσω μόνος μου. Τώρα φανταστείτε να αισθανθώ ένα πόνο και να τηλεφωνήσω στο γιο μου, ας πούμε, νύχτα και θα πάω σε ένα εφημερίδιο από το νοσοκομείο να με κοιτάξουν να δούνε. Δεν μπορώ να ανησυχώ τους άλλους. Θυμάται όμως έντονα τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Όπως είχε υπογραμμίσει παλιότερα στην Εσπρέσο, γεννήθηκε σε μια φτωχό γειτονιά με λίγα σπίτια, πολλά χωράφια και ένα μεγάλο ρέμα σκαμμένο μέχρι πέρα. Στη συνέχεια είπε: «Εκεί κρυβόμασταν στους βομβαρδισμούς των γερμανικών αεροπλάνων. Θυμάμαι τα πτώματα στους δρόμους, τις εκτελέσεις, αλλά και τους 3 φίλους μου που σκοτώθηκαν παίζοντας με μια χειροβομβίδα». Μαθητής γυμνασίου είχα έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα, γειτονοπούλα, που της έγραφα ποίηματα. Το 1956 το φλερτ ήταν απαγορευτικό, οπότε είχα μόνο τις λέξεις και τα συναισθήματα.